είναι γεγονός αυτό, ότι και εμείς νιώσαμε έναν, να πω έτσι, εφηβιασμό. Το εντοπίσαμε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο αυτό, ότι φαινόταν να μην έχουμε για αυτή την εβδομάδα που διανύουμε καθόλου ραντεβού σε σχέση με το σκεύασμα της Johnson & Johnson. Ναι. Αυτό μας έκανε να κινητοποιηθούμε, γιατί πράγματι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι δύο γραμμές της Johnson στο κέντρο υγείας Καλλιούλης, είχαμε ένα πολύ καλό ρυθμό. Πήγαιναν πολύ καλά. Υπήρχε δηλαδή μια καλή ροή στα ραντεβού. Όχι απλώς καλή ροή. Δώστε μας σας στοιχεία. Από 17 του Μάη που ξεκίνησε η εμβολιαστική γραμμή και για ούτε δύο εβδομάδες δεν διέρκησε. Από 17 Πέμπτου έως 29 Πέμπτου που το εντοπίσαμε, δηλαδή το Σάββατο, ήταν 1376. Μέσα σε 12 μέρες. Μέσα σε 12 μέρες 1300 άνθρωποι εμβολιάστηκαν με τον Johnson & Johnson στο κέντρο υγείας Καλλιούλης. Μια πολύ καλή, πολύ εξαιρετική ροή για τα δεδομένα έτσι της πανδημίας και του ενδιαφέροντος του κόσμου. Εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο να στείλουμε μια επιστολή στον κύριο Θεμιστοκλέους, αναδεικνύοντας το ζήτημα αυτό. Κυρίως φάνηκε ότι υπάρχει μια αναστολή, δεν το καταλάβαμε ακριβώς ποια ήταν η αιτία, κυρίως αιτιολογώντας και επιχειρηματολογώντας ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια γραμμή, δεν ξέρω ακριβώς ποιος ήταν ο σχεδιασμός, γιατί παράλληλα υπάρχει και ο σχεδιασμός της Γαλάζιας Ελευθερίας, αλλά τέλος πάντων εμείς είπαμε, εξηγήσαμε ότι πρέπει να παραμείνει έστω μια γραμμή για να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να προσέχονται στην πλησιέστερη ουσιαστικά υγειονομική μονάδα, η οποία είναι το κέντρο υγείας Καλλιούλης, η οποία διέθεται το σκεύασμα της Johnson & Johnson. Εσείς συνεχίζετε να διαθέτετε αυτό το σκεύασμα? Πλέον όχι. Δεν τέλειωσαν τα εμβόλια, δεν σας έχουν έρθει άλλες ποσότητες. Επί του παρόντος. Δεν εμβολιάζουμε με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca. Παραμένει αυτό. Τι ζήτηση έχει από τον κόσμο της Δυτικής Λέσβου? Κρατάει. Θα σας έλεγα ότι παρά την παραφιλολογία και το έτσι, ένα πολύ συζητημένο σκεύασμα, πάει πολύ καλά κι αυτό. Μία γραμμή έχουμε. Πόσα εμβόλια κάνετε την ημέρα? Περίπου από 40 έως 60 εμβολιασμούς, ανάλογα με το ενδιαφέρον των πολιτών αυτό στην πλατφόρμα. Ενώ της Johnson ήταν περίπου 100 εμβόλια την ημέρα, έτσι. Δύο γραμμές βέβαια. Δύο γραμμές, ναι. Δύο γραμμές. Το AstraZeneca εμείς έχουμε ξεκινήσει από μία Πέμπτου και τους δεύτερους εμβολιασμούς. Ναι. Γενικά πάει καλά κι αυτό. Ναι. Τώρα είχατε απάντηση, κύριε Ροδίτη, στο αίτημά σας αυτό? Εδώ και μια εβδομάδα έχει υποβληθεί. Δεν έχουμε κάποια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ναι. Εμείς το αναδείξαμε αυτό προκειμένου να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε οδηγίες για το πώς θα κινηθούμε για το άμεσο μέλλον. Ξέρετε τι γίνεται. Το θεωρούμε λίγο άδικο και άστοχο την κίνηση αυτή, γιατί ακούμε από διάφορες περιοχές για τις χαμηλές πτήσεις και τον κόσμο που δεν πάει να εμβολιάζεται. Και έχουμε εδώ πέρα μία περίπτωση ενός εμβολιαστικού κέντρου με πολύ υψηλές ταχύτητες σε αυτόν τον τομέα και του κόβει στην δυνατότητα αυτή. Με δικά του μέσα να προσπαθεί έτσι μεταξύ του προσωπικού να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βγουν αυτές οι εμβολιαστικές γραμμές. Θεωρώ ότι κάπως ακυρώνει και το προσωπικό σου και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εμβολιαστούν. Για να μην βάλω και το σκέλος, και δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, του γεγονότος ότι για τη Δυτική Λέσβο και το Κέντρο Υγείας Καλλιούλης προοριζόταν το κλιμάκιο των υγειονομικών που κάνει αυτή τη στιγμή τα εμβόλια στο Κέντρο Υγείας της Μυτιλίνης και δεν υπήρχε ούτε αυτή η δυνατότητα. Ισχύει αυτό. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για τη Γαλάζια Ελευθερία, ήταν για το Κέντρο Υγείας Καλλιούλης. Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Το καταλαβαίνετε ότι μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με διάφορους παράγοντες που μπορούν να προκύψουν. Το ζήτημα όμως το οποίο αναδείξαμε ήταν ότι δεν έπρεπε να ανασταλεί. Δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό, γιατί είναι η εβδομάδα η οποία διανύουμε και θα δείξει ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός του Υπουργείου. Αλλά η γραμμή του Ιστ Τζόνσον ήταν μια γραμμή η οποία πήγαινε καλά στο κέντρο υγείας Καλλιούλης. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή και το αποδείξαμε έτοιμοι για να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε εμβόλιο. Ναι. Δηλαδή, αν θέλετε, αντίστοιχο ζήτημα υπήρξε και με το εμβόλιο της Pfizer. Δηλαδή, αρκετοί πολίτες φαίνεται στην πράξη ότι δείχνουν μια προτίμηση και σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ ο κόσμος που κατεβαίνει από τη Δυτική Λέσβο στη Μυτιλίνη. Όλο αυτό νομίζω ουσιαστικά πρέπει να διευκολύνουμε τους πολίτες να εμβολιάζουν. Δηλαδή, αν πράγματι είναι αρκετοί εκεί έξω που επιθυμούν να εμβολιαστούν, αν δεν του παρέχουμε και τη δυνατότητα να εμβολιαστεί
πηγαίνοντας στο πλησιέστερο, στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σαν να τον εμποδίζουμε να το κάνει. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το ξαναδεί το Υπουργείο και να είναι πιο ευέλικτο ενδεχομένως σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ναι. Πάντως, φίλοι μας που μπήκαν μέσα στο σύστημα από τη Δυτική Λέσβο για να κλείσουν τις επόμενες ημέρες με το Τζόνσον, δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού. Οπότε, επί του παρόντος, δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή και αυτή η δυνατότητα. Εσείς έχετε σκοπό να κάνετε και κάποια άλλη κίνηση, κύριε Ροδίτη, ή θα περιμένετε να υπάρξει κάποια απάντηση στο αίτημά σας? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Περιμένουμε αυτό, είμαστε σε αναμονή. Ναι. Θα επανέλθουμε βέβαια, δεν θα αφήσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μείζον ζήτημα το να μην μπορεί να έρθει ο πολίτης ο οποίος είναι εδώ στην περιοχή μας. Φυσικά. Τη στιγμή μάλιστα Φυσικά. Που πλέον τα εμβόλια πλέον δίνεται η δυνατότητα της επιλογής. Άρα αφού υπάρχει δυνατότητα αυτή συνολικά για το νησί, για όλους τις ηλικίες από 18 και πάνω, άρα νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να αναθεωρηθεί αν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός της αναστολής των γραμμών στο κέντρο Υγείας Καλονής.